ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή αρχή στο νέο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Καλομύρη. Κύριε Καλομύρη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Νέος πρόεδρος λοιπόν, άπειρος συνδικαλιστικά, με πολύ όρεξη, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Σωστά. Νέος είμαι, έχω εδώ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου περίπου 3 χρόνια. Μ' αρέσει το κομμάτι του συνδικαλισμού και γι' αυτό πήρα την απόφαση να ασχοληθώ από την πρώτη στιγμή που κατέβηκα, ώστε να μπορέσω να φανώ τώρα αντάξιος των κατοικών που έχω αναλάβει. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους συναδέλφους που τίμησαν εμένα με την ψήφο τους, αλλά και την εκλογική διαδικασία της 4ης και 5ης Νοεμβρίου. Επίσης, να ευχαριστήσω και τον κύριο Πικράκη Γεώργιο, τον απερχόμενο πρόεδρο, που με πρότεινε να αναλάβω εγώ τη θέση του προέδρου. Μια νέα αρχή, με όρεξη, με μια ομάδα πολύ καλή που έχουμε σχηματίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε αποτελεσματικά να εκπληρώσουμε τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας. Με σύμπνοια και με συμμετοχή όλων θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε όλες τις προσδοκίες τους. Θα φανούμε δίπλα τους οποιαδήποτε στιγμή μας το ζητήσουν εκείνοι και θα είμαστε παντού και σε όλα, ακόμα και όπου μας το ζητήσουν. Εγώ θα σταθώ βέβαια σε αυτό που είπατε, στη σκυτάλη που πήρατε από τον κύριο Πικράκη, επιτυχημένος κοινής αποδοχής συνδικαλιστής. Για 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στα ενία της Ένωσης, διορθώστε με. Μάλιστα, 7 χρόνια ήταν, σωστά. Υπάρχει κάποια πίεση, ένα βάρος να συνεχιστεί το έργο του κυρίου Πικράκη? Βεβαίως. Ο κύριος Πικράκης και οι συνεργάτες του είχαν αναδείξει πάρα πολύ το σωματείο της Κρήτης, της Ένωσής μας του Ηρακλείου, πανελλαδικά. Αυτό θα πορευόμαστε και εμείς, η νέα ομάδα που έχουμε σχηματίσει, να το αναδείξουμε, να συνεχίσουμε αυτό τον καλό σκοπό που είχε με τις δράσεις και τις ενέργειές του πανελλαδικά, τόσο και σε τοπικό επίπεδο εννοείται. Η ατζέντα τι περιλαμβάνει του νέου Προέδρου? Ποια ζητήματα, κύριε Καλομύρη, σας απασχολούν περισσότερο? Τα ζητήματα που μας απασχολούν τώρα είναι τα εξής. Καταρχάς να πω ότι έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα στην υπηρεσία που είναι παλαιωμένα, τα οποία θα επιθούμε και θα απαιτήσουμε από την πολιτική και φυσική ηγεσία την ανανέωσή τους, γιατί ένα παλιό αυτοκίνητο έχει πολύ περισσότερο κόστος να συντηρηθεί από το να έρθει ένας νέος στόλος. Και επίσης πολλοί συναδέλφοι μας καμιά φορά χρεώνονται από την ίδια τους την τσέπη, έτσι ώστε να διαφυλάξουν τη σωματική τους ακαιρεότητα και την ειδικολογική συμπεριφορά από τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες που οδηγάνε. Επίσης, ένα χρόνιο πρόβλημα που έχουμε πάλι είναι ότι αιτούμε και διεκδικούμε το επάγγελμά μας να αναγνωριστεί ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, εννοείται αυτό. Επίσης, τώρα αυτό το επόμενο πάλι μείζον ζήτημα είναι, και θέλω να ευχαριστήσω τους αστυνομικούς στο τμήμα Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και στον Αερολιμένα, που παρόλο τις ανάγκες που είχαν τα εργασιακά τους, έδειξαν επαγγελματισμό και παρόλο που ο τουρισμός πάλι ήταν αρκετά πολύ που δεν τον περίμεναν, δούλευαν και εργάστηκαν, και θα πετύσουμε εμείς τη νέα τουριστική περίοδο, η οποία από ό,τι εκτιμάται θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα το 2022, να ενισχυθούν τα τμήματα αυτά, έτσι ώστε η εργασία τους να είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν αυτό το καλοκαίρι. Που παρόλα αυτά υπήρχαν ελλείψεις, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι δουλέψανε και έδειξαν επαγγελματισμό παρόλο που είχαν αυτές τις ελλείψεις. Απευθυνόμενος τώρα στους πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ο νέος πρόεδρος των αστυνομικών του Ηρακλείου τι έχει να πει? Αυτό που έχω να πω είναι θα προσπαθήσουμε εμείς με κάθε δυνατό κόστος και μέσο και για την κοινωνία αλλά και για τους ίδιους συναδέλφους μας να υπηρετήσουμε τα καθήκοντά μας, να φανούμε δίπλα σε όλους. Και οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε και για την κοινωνία, θα είμαστε πάντα παρόν. Και τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά, τα γραφεία μας είναι ανοιχτά. Οι αστυνομικοί είναι σύμμαχοι των πολιτών, αυτό μας λέει ο νέος πρόεδρος. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι το έχουν κατανοήσει σε τοπικό επίπεδο, σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι πολίτες. Σωστά, σωστά, σωστά.
Κύριε Καλομέρη, πάντα είμαστε σήμερα. Βέβαια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη και πάλι.